Σήμερα θα δούμε ένα αγκείο το οποίο διακοσμείται από μια πραγματικά συγκλονιστική στιγμή. Η πόλη της Τρίας έχει μόλις αλωθεί και όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει αφότου οι πολιορκητές εισέρχονται στην πόλη που μόλις έχουν αλώσει. Ο σημερινός μας αγκιογράφος επέλεξε να απεικονίσει το τρομερό γεγονός της άλωση της Τρίας με τον δικό του μοναδικό και καινοτόμο τρόπο και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ. Πάμε να δούμε ένα συγκλονιστικό αγίο. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καλώς ήρθατε λοιπόν για μια ακόμα φορά και πάλι εδώ στο κανάλι. Αν όμως είναι η πρώτη σας φορά, οφείλω σαν καλός οικοδεσπότης να σας συστηθώ. Είμαι ο Κωνσταντίνος ή αλλιώς The Mythologist, είμαι αρχαιολόγος και μου αρέσει η μυθολογία. Γι' αυτό στο κανάλι εδώ ανεβάζω αγαπημένους μου μύθους αλλά και ιστορίες που πιστεύω ότι αξίζει να μοιραστώ μαζί σας για να δημιουργήσουμε έτσι μαζί έναν τομέα μυθολογίας σε αυτό το ελληνικό εκπαιδευτικό YouTube της εκλαϊκευμένης επιστήμης που το φαντάζομαι κατά κάποιο τρόπο σαν μια βιβλιοθήκη. Και αυτή η βιβλιοθήκη πρέπει να έχει έναν τομέα μυθολογία και αρχαιολογία. Αν συμφωνείτε με αυτό, αν θέλετε να μάθετε κι εσεί πράγματα για τη μυθολογία και την αρχαιότητα γενικά, μπορείτε τώρα να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντα το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για τι ειδοποιήσει, ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα. Θέλετε ακόμα περισσότερο υλικό? Έχουμε. Πηγαίνετε στην περιγραφή, ακολουθήστε το σύνδεσμο που θα σα πάει στα social media, κυρίω στο Instagram, εκεί όπου μετά το κάθε βίντεο μιλάμε για τον εκάστοτε μύθο ή το εκάστοτε θέμα, μπορεί να πιάσουμε άλλε. Συζητήσει συζητήσεις αρχαιολογικού ή μυθολογικού περιεχομένου και καμιά φορά λέμε απλά ό,τι μας έδειξε το κεφάλι απλά επειδή βαριόμαστε. Αν είναι κάτι που σας ενδιαφέρει και εσάς, πατήστε το σύνδεσμο και έλατε κι εσείς στην παρέα μας. Μην το ξεχάσω, στην περιγραφή υπάρχει και κάτι άλλο πολύ πιο σημαντικό από τα social media, οι πηγές που χρησιμοποιώ για το κάθε μου βίντεο. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορίες Αγγείων, μια σειρά η οποία ξεκίνησε πειραματικά, όμως είναι νομίζω η αγαπημένη μου, δεν ξέρω τι συγκρίνω με δυστυχημένη αρχαιότητα και δεν έχω καταλήξει σε συμπέρασμα. Αλλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι απολαμβάνω πάρα πολύ την έρευνα που κάνω για αυτά τα βίντεο. Σήμερα, όπω σα είπα και στην εισαγωγή, στο intro, έχουμε ένα πραγματικά εντυπωσιακό αγγείο που απεικονίζει μια εξίσου εντυπωσιακή και συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή. Γι' αυτό, χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να σας συστήσω τον υπεύθυνο για τη δημιουργία του. Ο σημερινός μας δημιουργός, για να σας συστήσω, λέγεται ζωγράφος του Κλεοφράδη και... Να σας προλάβω, μην πάτε να ανοίξετε τα εορτολόγια, να δείτε πότε γιορτάζει ο Άγιος Ζωγράφος του κλεοφράδι. δεν θα το βρείτε. Όπως ίσως καταλαβαίνετε, πρόκειται για μια συμβατική ονομασία, δεν είναι το πραγματικό του όνομα αυτό. το την έχουμε δώσει αυτήν την ονομασία εμείς οι αρχαιολόγοι, λειτουργώντα σαν νονί με στη φαντασία. Είναι όμως μία λογική απόφαση αυτή να του δοθεί αυτό το όνομα, υπάρχει μία λογική από πίσω και αυτή η λογική ακολουθείται όταν δεν γνωρίζουμε το πραγματικό όνομα του ζωγράφου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ονομάζουμε τον αγκιογράφο ως ζωγράφο του και τοποθετούμε μετά το όνομα του αγκιοπλάστη του δημιουργού δηλαδή του Αγίου, το οποίο ζωγράφισε ο ζωγράφο μα. Ελπίζω να μην σα μπέρδεψα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τον ζωγράφο του Κλεοφράδη, άρα εκείνον που ζωγράφισε το Αγίο που έπλασε ο Αγιοπλάστη Κλεοφράδη. Έζησε και δημιούργησε στα τέλη του 6ου αιώνα, περίπου από το 510 π.Χ. μέχρι το 480 και το αποδίδονται πάνω από 115 εν υπόγραφα Αγία. Πολύ άσχολος. Πρέπει να δούλεψε και με του πρωτοπόρου, την ομάδα καλλιτεχνών για την οποία μιλήσαμε σε προηγούμενο βίντεο. Και αυτό που μπορούμε εκ πρώτη να πούμε για τον ζωγράφο του Κλειοφράδη είναι ότι ήταν ένα εξαιρετικό σχεδιαστή, γεγονό το οποίο θα πιστοποιηθεί και μέσα από την εξέταση του σημερινού Αγγίου. Μια λοιπόν. Που το θίξαμε. Το αγγείο, πάμε να δούμε αρχικά τι σχήμα είναι αυτό, τι είδο Αγίου, έχουμε τη λεγόμενη ιδρύα. Τι είναι η ιδρύα, Όπω καταλαβαίνετε, προέρχεται από τη λέξη είδωρ, άρα κάποια σχέση θα έχει με το νερό. Ήταν ένα αγκείο μεταφορά του νερού και γι' αυτό παρατηρούμε εδώ μία ιδιομορφία. Δεν έχουμε δύο αλλά τρει λαβέ. Δύο κάθετε για την ανύψωση του αγκείου και μία οριζόντια για τη μεταφορά του. Επίση, πρέπει να πούμε ότι οι ιδρύε σαν αγκία είχαν οειδή σχήματα και ένα μεγάλο στόμιο, ενώ η διακόσμηση συνήθω ήταν τοποθετημένη στο λαιμό ή και στο σώμα του αγκείου. Η δικιά μας ιδρία έχει διακοσμηθεί με την ερυθρόμορφη τεχνική, δηλαδή με ερυθρές μορφές σε μελανόμορφο φόντο και η διακόσμηση βρίσκεται στο νόμο Τι βλέπουμε εδώ λοιπόν, προς τι όλη αυτή η εισαγωγή και όλος ο χαμός. Βλέπουμε την ξακουστή άλωση τη Τρία από του Αχαιού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό μυθολογικό γεγονό, όπω καταλαβαίνετε, για το οποίο όμω δεν παίρνουμε πληροφορίε από την Ιλιάδα, αλλά από ένα άλλο χαμένο δυστυχώ για εμά σήμερα έπο με τίτλο Ηλίου Πέρση. Η Ηλίου Πέρση, λοιπόν, γράφτηκε μάλλον κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., εκεί κοντά με τα ομυρικά επιλαδή δηλαδή από τον Αρκτίνο τον Μιλήσι, ο οποίο είναι ένα από του γνωστού μάλλον ποιητέ που γράψαν τα λεγόμενα επί του τροϊκού κύκλου ή τα λεγόμενα χαμένα σήμερα επί. Όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει επιβιώσει φυσικά το έπος και αυτά που μαθαίνουμε μέσα από αυτό έχουν επιβιώσει χάρη στον Πρόκλο, ο οποίος αιώνες αργότερα έγραψε τις περιλήψεις τους, όμως είναι αρκετές ευτυχώ για να μάθουμε τουλάχιστον τη δομή τους και τα κυριότερα τους περιεχόμενα. Όπως μαθαίνουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο έπος, οι Τρόες βρίσκουν το δούριο ύπο έξω από τα τείχη τους και συνειδητοποιούν ότι οι Αχαιοί έχουν εγκαταλείψει τον πόλεμο. Αγνοούν τις προειδοποιήσεις για τις οποίες έχουμε μιλήσει και σε προηγούμενο βίντεο και αυτό που κάνουν είναι να βάλουν το άλογο μέσα στην πόλη και να γιορτάσουν την νίκη τους μόνο που το βράδυ όπως ξέρετε οι αχαίοι βγαίνουν έξω και τους φάζουν όλους. Όλα καλά, όλα ωραία. Ή μήπω όχι. Σίγουρα όχι γιατί το τέλος του πολέμου και η μεγάλη νίκη των αχαιών τους βρίσκει να είναι μέσα στην πόλη την οποία έχουν μόλις αλώσει και πραγματικά να ξεφεύγουν. Τα όσα έκαναν στην Τρία στους τρόες, στις τροαδίτισες και τα παιδιά τους θα τους στήχωναν μετέπειτα για μία ζωή. Τι κι αν γυναίκες και άνδρες παραδόθηκαν, οι Αχαιοί του έσφαξαν όλους. Τι κι αν ο γέρος βασιλιάς Πρίαμος ζήτησε έλεος και βρήκε άσυλο στο βωμό του Διός, ο Νεοπτόλεμος τον έσφαξε εν ψυχρό. Τι κι αν η Μάντισσα Κασάνδρα ζήτησε άσυλο αγκαλιάζοντας το ιερό άγαλμα της Αθηνάς ζητώντας έλεος, ο Αίας Λοκρός γκρέμισε το άγαλμα και την πήρε στα χέρια του. Ο Μενέλαος κατακρεούργησε τον Διήφοβο και οι Αχαιοί αντάλλασαν τις γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα έπαιρναν όσα περισσότερα λάφυρα μπορούσαν. Οι εξοργισμένοι θεοί φυσικά τα έβλεπαν όλα αυτά και αποφάσισαν να τιμωρήσουν τους αχαιούς, γι' αυτό αποφάσισαν να δυσκολέψουν πάρα πολύ τις επιστροφές τους στις πατρίδες τους. Αυτό όμως είναι το θέμα του επόμενου χρονικά έπους των νόστων. Αυτό ακριβώς είναι που αποτυπώνεται στο νόμο τη σημερινής μας ιδρίας από τον ζωγράφο του Κλεοφράδη οι ακρότητες και οι αιροσιλίες των Αχαιών κατά τη διάρκεια της Άλωσης της τρίας. Μέσα από την απόδοση των συναισθημάτων των μορφών, βλέπουμε για παράδειγμα τη δολοφονία του Πρίαμου από τον Νεοπτόλεμο πάνω στο βωμό του Διός. Ο Πρίαμος εδώ προσπαθεί μάταια να καλύψει το κεφάλι του, όμως ο Νεοπτόλεμος τον φωνεύει λίγο μετά. Η Κασάνδρα εδώ, που τη βλέπουμε προσπαθεί να αποτραβηχθεί από το ξύφο του Ε. Λοκρού, ο οποίο προσπαθεί να τη βιάσει, γεγονό το οποίο στη συνέχεια θα του κοστίσει την επιστροφή του στην πατρίδα και την ίδια του τη ζωή. Ακόμα και αυτό εδώ το μικρό παιδάκι. Ο Αστιάναξ, ο γιος του Έκτορα, προσπαθεί να γλιτώσει, όμως οι Αχαιοί θα το πάρουν και θα το πετάξουν από τα τείχη της τρία για να βρει τελικά τραγικό θάνατο. Μιλάμε για ένα πραγματικά εντυπωσιακό αγίο με μια εξαιρετικά εκφραστική διακόσμηση κατά την οποία ο ζωγράφος του κλεοφράδι κατάφερε να αποτυπώσει την τραγικότητα της σκηνή μέσα από το πρόσωπο και την κίνηση του σώματος, των μορφών που είτε επιτίθενταν είτε αμήνονταν για τη ζωή τους. Ίσως το πιο συγκλονιστικό σας το άφησα για το τέλος. Βλέπουμε τον Ενία να μεταφέρει στις πλάτες του τον γέρο πατέρα του, τον Αγχίση, οι δυο του στα και ο Ενία μετά θα γίνει ο μεγάλο ήρωα, ο οποίο θα συνδεθεί με τη Ρώμη. Δεν θέλω να σα πω πολλά και να σα κουράσω, είναι μια πραγματικά δυνατή σκηνή τη αρχαία τέχνη. Το Αγίο το συγκεκριμένο σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο τη Νάπολη και φυσικά, αν σα βγάλει ο δρόμο από εκεί, να το επισκεφτείτε. Τα εγκλήματα πολέμου, όπω βλέπουμε, ήταν ανέκαθεν τραγικά και κατακριτέα. Πόσο μάλλον όταν απεικονίζονται σε μια αρχαία εικόνα σε ένα αγγείο του 5ου αιώνα προ Χριστού. Βλέπουμε ότι αν και είναι μυθολογικό γεγονός, αυτές οι σκηνές είναι πάρα πολύ ανατριχιαστικές και δυνατές. Αν αυτό το αγγείο τώρα το χρησιμοποιούσαν για να μεταφέρουν το νερό στο συμπόσιο, τι να σκέφτονταν άραγε οι Αθηναίοι για τους προγόνους τους και τις πράξεις αυτές που κάναν κατά τη διάρκεια της άλωσης της τρία. Αυτή είναι η ερώτηση που έχω να σας κάνω σήμερα, πέρα από το προφανές, το πώς σας φάνηκε δηλαδή το σημερινό μας αγγείο. Πείτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια και όπως πάντα, μέχρι το επόμενο μας ταξίδι στην αρχαία ελληνική ή και παγκόσμια μυθολογία και αρχαιολογία, εύχομαι σε όλους και σε όλες να είστε καλά.